Κύριε, κύριε Χαίρετε, είναι η εκπομπή «Γεωπολιτικά», μια σύνοψη των κυριωτέρων κυριοποτι... γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όπως είναι δυστυχώς φυσικό, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας από τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήδη ε, μπαίνουμε στον 16ο μήνα των ε, πολεμικών επιχειρήσεων, κάτι που πριν να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος δεν μπορούσε να διανοηθεί πιστεύω κανείς στην Ευρώπη ή και στον κόσμο ότι θα ξεσπάσει ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης τόσο μεγάλης έκτασης και χωρίς δυστυχώς να φαίνεται στον ορίζοντα και το τέλος αυτής της ε, τραγωδίας. Ε, δυστυχώς οι πολεμικές επιχειρήσεις ε, συνεχίζονται, υπάρχουν πραγματικά πολλές, πολλές εξελίξεις και σε πολλά μέτωπα ε, το κυριότερο θα έλεγα των τελευταίων εβδομάδων είναι οι εξελίξεις γύρω από την μάχη, την πολύμινη μάχη στην πόλη Μπαχμούτ ή Αρτέμοφσκα, όπως τη λένε οι Ρώσοι, μετά από 226 ημέρες μαχών, στις οποίες μάχες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές αναφέρουν τα, τις ε, απώλειες της άλλης. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, γιατί όπως ε, μπορεί να αντιληφθεί κανείς στον πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της παραπληροφόρησης. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτές τις 226 ημέρες ε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είτε έχασαν τη ζωή τους είτε τραυματίστηκαν και από τις δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν για ένα λόγο που μόνον ο πρόεδρος της Ουκρανίας και οι, επι, οι επιτελής του γνωρίζουν ε, αποφάσισε η Ουκρανική πλευρά να αμυνθεί, να ε, το χαρακτηρίσει ίσως το κάστρο της Ουκρανικής αντίστασης σε αυτό το μέτωπο η Ρωσική πλευρά αποφάσισε να ε, αναθέσει την αποστολή κατάληψης της πόλης στην ομάδα μισθοφορική ομάδα Wagner επικεφαλής της είναι ο Πριγκόζιν, ένας πρώην εστιατόρας που τώρα είναι δισεκατομμυριούχος και μάλιστα έχει το, θα έλεγα το θάρρος, να κατηγορεί ευθέω τον Υπουργό Άμυνα, τον Σεργέη Σοϊγκού και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, τον Γερασίμοφ, να τους κατηγορεί ευθέω, ιδιαίτερα στις μάχες του Μπαχμούτ, το ότι είναι ασυντόνιστο, ότι δεν τον ε, υποστηρίζουν, Μάλιστα του χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ και προδότες. Εκεί λοιπόν αυτές η ομαδα βαγνερ Βάγκνερ συγκρούστηκε επί 225-226 μέρες με, με τις επίλεκτες δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού και τελικώς τη βοηθεία του ρωσικού πυροβολικού που ίσως είναι ένα πλεονέκτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ουκρανική πλευρά τελικώς στις 20 Μαΐου ανακοινώθηκε από ρωσικής πλευράς από τον ίδιο τον Πριγκόζιν. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το Κρεμλίνο. Είχαμε συγχαρητήρια, έστειλε ο πρόεδρος της Ρωσίας ο Πούτιν στον Πριγκόζιν και στην ομάδα, στις δυνάμεις της Βάγνερ. Η ουκρανική πλευρά αρνήθηκε την πτώση της πόλης. Είπε για μερικά 24 ώρα ότι ένα τμήμα της πόλης ελέγχεται ακόμα από τις δυνάμεις του ουκρανικού στρατού. Ταυτοχρόνως είναι γεγονό ότι τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν οι Ουκρανικές Ένοπλε Δυνάμεις να κάνουν μια επιχείρηση σε δύο κατευθύνσεις βορείος και νοτίος του Μπαχμούτ έχοντας ως στόχο, όπως αποκαλύφθηκε από του Ιδίου, να κάνουν μια επιχείρηση λαβίδα η οποία στο τέλος θα περικύκλωνε την πόλη και θα εγκλώβιζε μέσα τους μαχητές της Βάγνερ. Τελικώς αποδέχθηκαν στην ουσία σιωπηρά την κατοχή της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις. Η επιχείρηση που ξεκίνησαν σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις είχε επιτυχίες τις πρώτες ημέρες. Οι Ρώσοι κατόρθωσαν να εξισορροπήσουν την κατάσταση, ιδιαίτερα στον νότιο μέτωπο απόθεσαν τις ουκρανικές δυνάμεις και ήδη από τις 25 Μαΐου οι δυνάμεις της Βάγνερ έχουν αποχωρήσει από, την, από το μέτωπο, από την πόλη του Μπαχμούτ και όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές του Ντονιέτσκ ήδη κυκλοφορούν και περιπολούν μέσα στην πόλη οι αστυνομικές αρχές της τοπικής διοίκησης και έχει ενταχθεί η πόλη γιατί είναι κατεστραμμένη διοικητικά σε έναν παραπλήσιο δήμο. Τώρα, το γεγονός ότι αυτή η πόλη αποτέλεσε το σύμβολο της αντίστασης όπου πραγματικά αντιστάθηκε με γενναιότητα ο Ουκρανικός ε, στρατός, όμως επειδή ακριβώς χαρακτηρίστηκε σύμβολο της αντίστασης η πόλη Μπαχμούτ, αυτή η απώλειά τη συνιστά και μια σοβαρή ήττα για την πλευρά των Ουκρανών και μια αντιστοίχως και αναλόγως μια σοβαρή νίκη για την ε, Ρωσία. Αυτό έγινε, όπως είπαμε, μια επικοινωνιακή διαχείριση από πλευράς της ε, Ουκρανικής πλευράς, για να μην πληγεί το ε, ηθικό των Ουκρανικών ενόπλων ε, δυνάμεων. Πάντως, ε, να φύγουμε από την ε, πόλη Μπαχμούτ, να πούμε απλά ότι υπάρχουν άλλε τρει πόλει όπου γίνονται επιχειρήσει από πλευρά των ρωσικών δυνάμεων για να τι καταλάβουν. Η, η, η πρώτη από τι τρει είναι η πόλη Αβδέευκα που βρίσκεται πολύ κοντά στο ε, Ντονιέτσκ. Ε, μετά είναι η πόλη Ουγλεντάρ και η πόλη Μαρίνκα. Εκεί ε, υπάρχει, θα έλεγα, ένα μικρό μπαχμούτ σε αυτέ τι τρει πόλει. Επιχειρείται με τον ίδιο τρόπο να καταστραφούν πρώτα με το πυροβολικό και συνέχεια να ελεγχθούν από, τις, από το πεζικό και από τι ειδικέ δυνάμει τη Ρωσία. Ε, Επίση, υπάρχουν και, και κάποιε επιχειρήσει στο βόρειο μέτωπο. Να πούμε λοιπόν ότι ενώ είναι σε εξέλιξη αυτέ οι επιχειρήσει από τη ρωσική πλευρά, είναι ταυτοχρόνω σε εξέλιξη και διαδικασίες και εργασίες οργάνωσης του εδάφους αμυντικής οργάνωσης του εδάφους κυρίως στον νότιο τομέα, από ρωσικής πλευράς. Γιατί. Διότι όπως είναι γνωστό και όπως έχει προαναγγελθεί, η Ουκρανική πλευρά διεπισήμων χιλιαίων, και αναφέρομαι και στον Υπουργό Άμυνα, στην Υφυπουργό Άμυνα και στους στρατιωτικούς αξιωματούχους, η Ουκρανική πλευρά προετοιμάζεται για την μεγάλη αρνή επίθεση αντεπίθεση. Η, η αρνή αντεπίθεση ήταν σχεδιασμένη να ξεκινήσει κάποια στιγμή τον Απρίλιο τελικώς ήταν ε, σχεδιάστηκε να ξεκινήσει τα μέσα Μαΐου επειδή τότε στεγνώνουν τα εδάφη, στην Ουκρανία το χειμώνα τα εδάφη παγώνουν, στη συνέχεια όταν λιώνουν οι πάγοι οι, τα εδάφη είναι αντιαρματικά, δεν μπορούν δηλαδή τα οχήματα και τα άρματα να κινηθούν εκτός δρόμων οπότε δεν μπορούν να γίνουν στην πράξη Τώρα λοιπόν που στέγνωσαν τα εδάφη και είναι πλέον βατά και αρματικά, έχει ξεκινήσει η αντεπίθεση. Για την αντεπίθεση έχει γίνει πολλής λόγος. Ο σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι ο Ποντόλιακ, δήλωσε ότι δεν θα είναι μία ενέργεια αντεπίθεση, αλλά... Θα είναι πολλές μικρές ενέργειες σε πολλά μέτωπα και σε πολλούς τομείς και μάλιστα είπε ότι η αντεπίθεση ήδη έχει αρχίσει. Ε, και έχει αρχίσει σε ορισμένες περιοχές που προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη οι Ουκρανοί. Αυτό που έγινε ε, και θα έλεγα ότι ίσως ήταν και η έναρξη της αντεπίθεσης ήταν ε, η επίθεση στο Κρεμλίνο με δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη την ημέρα, την παραμονή της ε, ημέρας της νίκης δηλαδή της 9ης Μαΐου μάλιστα είχαν προετοιμάσει και άλλες επιχείρησεις δολιοφθοράς οι Ουκρανικές πλευρές οι Ουκρανικές υπηρεσίες να πούμε ότι οι ΗΠΑ ε, επισήμως είπαν ότι εκείνα τα δύο drones ε, εκτοξεύτηκαν από, από την Ουκρανία χωρίς να πούν αν εμπλέκονται οι Ουκρανικές ε, ε, κρατικές αρχές Εκείνες τις ημέρες είχε σχεδιαστεί από τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες προφανώς να ανατιναχτούν πέντε ε, πυλώνες μεταφοράς ε, ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικά εργοστάσια και είχαν ως στόχο να αποκόψουν από το ηλεκτρικό δίκτυο τα εργοστάσια, να τα θέσουν εκτός ενέργειας για να ακουστεί μια δολιοφθορά της Ουκρανικής πλευράς το αποκορύφωμα αυτών των, ε, των, προσπαθειών της Ουκρανίας να δημιουργήσουν μέτωπα αντιπερισπασμού στο εσωτερικό της Ρωσίας ήταν η επιχείρηση εισβολής στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ που ξεκίνε, έγινε 20 και 21 Μαΐου ε, μία ομάδα αρκετών δεκάδων δολιοφθορέων εισήλθε με στρατιωτικά οχήματα, με τεθρακισμένα οχήματα στο έδαφος της Ρωσίας στην περιοχή Μπελγκορότ που βρίσκεται βορείως του, του Χάρκοβο. Εκεί λοιπόν κατέλαβαν ε, μερικά χωριά, σίγουρα ένα αλλά περικύκλωσαν και άλλα χωριά. Αναγκάστηκαν οι Ρωσικές αρχές να εκενώσουν την περιοχή από τους κατοίκους, να κάνουν μια ε, στρατιωτική επιχείρηση. Η Ρωσική πλευρά λέει ότι ε, σκότωσε, εξουδετέρωσε 70 από τους εισβολείς ορισμένα από τα οχήματα με τα οποία εισέβαλαν εξουδετερώθηκαν, ακινητοποιήθηκαν από τις ρωσικές αρχές και ήδη οι ρωσικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι βρίσκονται πίσω από αυτή την επιχείρηση. Τεχνοκρατικά αυτή η επιχείρηση μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιτυχής διότι υποχρέωσε τη Ρωσία να στρέψει το ενδιαφέρον της αλλά και μέρος των δυνάμεών τους από τα μέτωπα στην Ουκρανία σε ένα μέτωπο που ανοίχθηκε στο δικό τους έδαφος. Ε, η αμερικανική πλευρά επισήμως δήλωσε, εξέφρασε την δυσφορία της και είπε ότι δεν εξουσιοδότησε την Ουκρανία, την Ουκρανία να χρησιμοποιεί στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό στο έδαφος της Ρωσίας. Η Ουκρανία από την πλευρά της αρνείται τη δική της εμπλοκή και θεωρεί, λέει, ότι η εισβολή ήταν ρώση αντιστασιακή, η οποία... Ξεκίνησαν από το έδαφος της Ουκρανίας, χωρίς όμως την εμπλοκή του Ουκρανικού κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δηλώσεις επισήμων από πλευρά της Ουκρανίας που λένε ότι το μέτωπο στο οποίο θα κάνουμε την αντεπίθεση εκτείνεται σε 1500 χιλιόμετρα και άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις σε τρεις επιπλέον περιφέρειες τη Ρωσία, οι οποίε είναι ε, όμορε και παραμεθόριες ε, δίπλα στην ε, Ουκρανία. Έχουμε και μία άλλη ε, εξέλιξη που σχετίζεται με τα οπλικά συστήματα που ε, παραχωρούν οι χώρες της Δύση στην Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμο, ήδη η Δύση άρχισε σε πρώτη φάση να προμηθεύει την Ουκρανία με ελαφρά όπλα, κυρίω φορητά όπλα, δηλαδή φορητά αντιαεροπορικά, φορητά αντιαρματικά όπλα, πολυβόλα, πυρομαχικά φυσικά για τα οπλικά συστήματα που διαθέτει ήδη ο Ουκρανικός στρατό. Και είχε όμω μια στρατηγική είδηση. Δηλαδή σταδιακά μετρώντα και βαρομετρώντα τι αντιδράσει τη Ρωσία να ανεβάζει τον πύχη να προμηθεύει την Ουκρανία με βαρύτερα όπλα με πιο σημαντικά όπλα που μπορούν να επηρεάσουν τον πόλεμο περάσαμε στη συνέχεια στα τεθωρακισμένα οχήματα και στα πυροβόλα ε, μετά αφού μετρήθηκαν οι αντιδράσεις της Ρωσίας περάσαμε στα άρματα μάχης αφού περάσαμε στα άρματα μάχης και δεν αντέδρασε η Ρωσία με κάποιο τρόπο η Αγγλία αποφάσισε να ε, παραδόσεις παραδώσει στην Ουκρανία ε, πυράβλους, κατευθυνωμένους πυράβλους ε, Storm Shadow, οι οποίοι έχουν βεληνικές από 300 έως 400 χιλιόμετρα, ένα βεληνικές το οποίο μπορεί να πλήξει τα μετόπισθεν των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ακόμα όμως και το ρωσικό έδαφος και σίγουρα την Ταυρική Χερσόνησο, τα Ταριστή Κρυμαία, ε, η οποία κατά την άποψη του Ομπιλόντος, είναι και ο κεντρικός στρατηγικός στόχος, όχι της Ουκρανίας, της δύση. Γιατί? Γιατί ο στόχος, ο γεωπολιτικός στόχος της δύση είναι να περιοριστεί η περιοχή στην οποία ασκεί επιρροή η Ρωσία στη θάλασσα του Ευξήνου Πόντου. Με την κατοχή της Ουκρανίας από το 2014, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και η θαλάσσια ζώνη που ελέγχει η Ρωσία, έχει υπερδιπλασιαστεί. Δηλαδή, ο Εύξηνο Πόντος μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό είναι μια Ρωσική θάλασσα, αφού ο στόλο του Ευξήνου Πόντου, ο ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου κυριαρχεί. Η, Ρωσία έχει, η Τουρκία έχει μικρές ε, ναυτικέ δυνάμει στον Εύξηνο Πόντο, το ίδιο και η Βουλγαρία, το ίδιο και η Ρουμανία. Άρα, θέλουν, ε, θέλει το ΝΑΤΟ να ανακαταλάβει την Κρυμαία η Ουκρανική κυβέρνηση και να περιορίσει την Ρωσία τελικά στις ακτές που είχε πριν την κατάληψη της, ε, ε, της Κρυμαίας. Ε, γι' αυτό το λόγο παραδόθηκαν οι πύραυλοι Storm, αγγλικής κατασκευής, ένα υπερσύγχρονο όπλο, αποτελεσματικό όπλο, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ε, προκαλεί σοβαρά πλήγματα σε στόχους ε, στα μετόπιστεν της, του μετόπου, ρωσικού στόχου στα μετώπιση του μετόπου, αλλά και στην ίδια την Ταυρική Χερσόνησο, στην Κρυμαία. Εκτός από τους πυράβλους Storm Shadow και αφού και εδώ η Ρωσία αντέδρασε φραστικά αλλά δεν αντέδρασε στο πεδίο της μάχης με κάποιο τρόπο άρχισε να γίνεται συζήτηση στη Δύση να παραδοθούν στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία να παραδοθούν τα αεροσκάφη F-16. Τα F-16 και μάλιστα ε, τέταρτης γενιάς, δηλαδή σαν τα αεροσκάφη Viper, F-16 Viper που εξυγχρονίζει η ελληνική πολεμική αεροπορία ή σαν τα αεροσκάφη που ζητά να αγοράσει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε καινούρια είτε να αγοράσει τις συλλογές να εξυγχρονίσει τα δικά της. Ε, ε, έχει ξεκινήσει λοιπόν η, η συζήτηση, στη Δύση, η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που αντιδρά, είτε να εκπαιδεύσει πιλότους, είτε στη συνέχεια να παραχωρήσει F-16 δεν ξέρω πόσα έχει και αν έχει η γερμανική πολεμική αεροπορία, πάντως πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια είναι η Βρετανία ακολουθεί η Ολλανδία η Δανία και στη συνέχεια και αρκετές άλλες ε, νατοικές χώρες, η Ιταλία αρνήθηκε γιατί δεν διαθέτει στο πλουστάσιο τη F-16. Τα τελευταία F-16 τα έδωσε η Ιταλική Πολεμική Αεροπορία πριν από 10 χρόνια. Άρα δεν έχει δυνατότητε και χειριστέ για να εκπαιδεύσει του Ουκρανού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν, ο πρόεδρο Μπάιντερ ήταν αυτό ο οποίο έδωσε τελικά την άδεια για εκπαίδευση Ουκρανών χειριστών στα F-16 από τι ευρωπαϊκέ χώρε, γιατί ήταν προπόθεση να δώσει άδεια. Ε, λόγω του πιστοποιητικού τελικού χρήστη που δίνει, εκδίδει η Lockheed Martin η εταιρεία που τα κατασκευάζει αμερικανικοί στις χώρες που έχουν ε, είτε αεροσκάφη είτε συστήματα εκπαίδευσης ο πρόεδρος Biden στην Ιαπωνία όπου βρέθηκε στη Χειροσύμα τι ηρωνία ε, μια πόλη που χτυπήθηκε με πυρηνική βόμβα με ατομική βόμβα από εκεί λοιπόν ε, ανακοίνωσε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να δοθεί η άδεια στην εκπαίδευση που αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί η άδεια και στην ε, παραχώρηση F-16 στην Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Ε, η απόφαση, η τελική απόφαση θα ληφθεί στην ε, α, Αμερικανική Βάση Rammstein στη Γερμανία που θα γίνει τον επόμενο μήνα και εκεί θα αποφασιστεί, θα καθοριστεί ποιες χώρες θα εκπαιδεύσουν και πόσους... Χειριστές και ποιε χώρε θα δώσουν και πόσα F16. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Καταρχά τα F16 οι χειριστέ πρέπει να εκπαιδευτούν για μερικού μήνε. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα ζήτημα υποδομών που θα υποδεχθούν και θα φιλοξενήσουν τα F16. Ε, η ρωσική πλευρά επειδή πρόκειται για αεροπορικές βάσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχει όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των βάσεων άρα, άρα μπορεί να προσβάλλει τα αεροσκάφη και να τα καταστρέψει στο έδαφος. Ε, επίσης υπάρχει και ένα, έδαφο, ένα ζήτημα με τους διαδρόμους ε, απογείωσης και προσγείωσης που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των... Ε, δεν είναι η ποιοτική... Ε, διάδρομοι όπως είναι ε, η Νατοϊκή και φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως είναι ζητήματα συντήρησης και ανταλλακτικών και πυρομαχικών. Επίσης δεν έχει καθοριστεί και το είδος των ε, βλημάτων είτε αέρος-αέρος είτε αέρος-εδάφος που θα δοθούν στα F-16 που θα παραχωρηθούν στην ε, ε, Ουκρανία. Πάντως ε, έχουμε και δήλωση από αμερικανικής πλευράς, από ανώτατες από Ανότητας αξιωματούχου, νομίζω από τον Υφυπουργό Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δήλωσε, ναι, είναι σημαντικό όπλο τα F-16, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν την πορεία του πολέμου. Ε, εκτός όμως από τα F-16, τα οποία θα δούμε πώς θα επηρεάσουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτός ο πόλεμος εξελίσσεται τελικά σε έναν πόλεμο μη επανδρομένων σκαφών και αεροσκαφών. Να ξεκινήσουμε από τα σκάφη. Το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει αποκτήσει μη επανδρομένα σκάφη, πλεούμενα δηλαδή, τα οποία τα κατευθύνει σε στόχους, σε πλοία του, 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 στόλου του Ευξήνου Πόντου, του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου. Προσφάτως είχαμε μία επίθεση από δύο τέτοια σκάφη σε πολεμικό πλοίο του στόλου του Ευξήνου Πόντου, ρωσικό, ε, το οποίο επιτηρούσε τους αγωγούς Blue Stream και, και Turkey Stream που ε, ξεκινούν από τις ρωσικές ακτές και φτάνουν ο μεν πρώτος στην, στο κοίκιο των 40 εκπλησιών στην Ανατολική Θράκη και ο δεύτερος στην ε, Σαμσούντα, τη μαρτυρική Αμισό. Ε, προσ, ε, αυτό το πλοίο έχει αποστολή να προστατεύει από δολιοφθορές για να μην έχουμε καταστροφές όπως με τους αγωγούς Nord Stream και ενώ περιπολούσε για την προστασία των προαναφερθέντων αγωγών δέχθηκε επίθεση από δύο τέτοια μη επανδρομένα σκάφη. Η ρωσική πλευρά λέει ότι εξοδετερώθηκαν, πάντως κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο δείχνει ότι το ένα τουλάχιστον κατευθύνεται πάνω στο πλοίο χωρίς να γίνεται γνωστό εάν το κτύπησε και ποια είναι η φθορά, η ζημιά που του προκάλεσε. Άλλα, στον άλλο τομέα, στον αέρα, δηλαδή στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, εκεί πραγματικά η, η, η Ουκρανική πλευρά στην αρχή του πολέμου χρησιμοποιώντας τα τουρκικά Μπαϊρακτάρ προκάλεσε αρκετές και σοβαρές απώλειες στη Ρωσική πλευρά. Τελικώς η Ρωσική πλευρά βρήκε το κλειδί και εξουδετερώνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονικό πόλεμο τα τουρκικά Μπαϊρακτάρ και τα ρίχνει, μερικές φορές μάλιστα... Παίρνει και τον έλεγχο ένα τέτοιο μπαϊρακτάρ το κατήφθινε, πήρε τον έλεγχο η Ρωσία και το κατήφθινε στο Κίεβο το οποίο αναγκάστηκε η Ουκρανική πλευρά να το καταρίψει με αντιεροπορικό πύραυλο. Η Ρωσική πλευρά προμηθεύθηκε τα Σαχέντ 136, μία επανδρομένα αεροσκάφη Ιρανικής ε, κατασκευής, ε, στη συνέχεια επειδή δημιουργήθηκαν προβλήματα με την εμπλοκή του Ιράν, πήρε ανταλλακτικά και κατασκευάζει αυτό το μία επανδρομένο αεροσκάφο στη Ρωσία, του δίνει και το όνομα Γκεράν. Και ε, τώρα πλέον έχει πραγματικά πολύ μεγάλες δυνατότητες να χρησιμοποιεί αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Από την πλευρά της η Ουκρανία απέκτησε κάποιες δυνατότητες και τα αντιμετωπίζει, κατά πάσα πιθανότητα και αυτή με ηλεκτρονικό πόλεμο. Και η Ουκρανία είναι αυτή η οποία έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα και από τη Ρωσία στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έγινε μια καμπάνια, εθνική καμπάνια. Ε, συλλέχθηκαν περίπου 150 εκατομμύρια, τα οποία όλα διατέθηκαν είτε για την αγορά είτε για την παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Λέγεται ότι εκτοξεύονται την ημέρα 300 μη επανδρομένα αεροσκάφη από ουκρανική πλευρά ε, και. Η ρωσική πλευρά από την ε, ε, λέει ότι τα περισσότερα, εάν όχι όλα, τα αναχαιτίζει με το ε, σύστημα του ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτά για τον πόλεμο στην ε, ε, Ουκρανία. Απλά να πούμε ότι έχουμε μία άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Ρωσία αποφάσισε να μεταφέρει πυρηνικά όπλα ε, στο έδαφος της Λευκορωσίας, δηλαδή πυράβλους «Ισκεντέρ» ή Ισκαντάρ, αλλά και πυράβλου με πυρηνική κεφαλή που μπαίνουν, τοποθετούνται σε αεροσκάφη Σουχόη 25 και ήδη υπογράφτηκε πριν λίγες μέρες στο Μίνσκ η συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Απλώς ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Σερτιάης Σοϊγκού, Δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες είτε αποθήκευσης, είτε εκπαίδευσης του προσωπικού, όμως σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων θα βρίσκεται στα χέρια της Μόσχας. Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ινφογνώμων Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ενοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο, συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκική βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ασφαλώς ε, έχει πλήξει πρώτα και κύρια την Ουκρανία. Η χώρα αυτή έχει καταστραφεί και είναι δύσκολο να ανακάμψει. Θα πληρώνουν το κόστος αυτού του πολέμου η, αυτή η γενιά αλλά και οι επόμενες ε, γενιές. Ε, α, όμως ε, έχει πληγεί ασφαλώς και η Ρωσία από το εμπάρκο αλλά και από την εμπλοκή του στον πόλεμο. Όμω οι επιπτώσει είναι βαριέ και για τι χώρε τη Ευρώπη, κυρίω για τη Γερμανία. Φέτο ε, λέγεται ότι θα κλείσει με ύφεση η Γερμανία, η βιομηχανική, ε, το κέντρο τη βιομηχανική παραγωγή τη Ευρώπη, ο οικονομικό πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρά προβλήματα έχουν και οι ΗΠΑ, που δεν είναι γνωστό αν σχετίζονται με τον πόλεμο. Πιθανόν σε ένα βαθμό να σχετίζονται. Άρα, είναι λογικό να υπάρχουν και για ανθρωπιστικού λόγου, να υπάρχουν αρκετέ πρωτοβουλίε για την εξέβρεση ειρηνική λύση στον πόλεμο τη Ουκρανία. Ε, η πρώτη σοβαρή πρωτοβουλία είναι αυτή που ε, αναλήφθηκε από τον πρόεδρο τη Κίνα, τον Σι Τζιμπινγκ, ο οποίο έστειλε τον υπεύθυνο του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα για εξωτερικέ υποθέσει, που ίσω είναι ισχυρότερο από τον υπουργό εξωτερικών, τον έστειλε στον, ε, στην Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου να παρουσιάσει ένα σχέδιο, ε, ε, ειρηνευτικό σχέδιο, 12 σημείων. Αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο έγινε καταρχάς αποδεκτό από την Μόσχα. Υπήρχαν προβλήματα για την αποδοχή του από την ε, ε, Ουκρανία, διότι παρότι μιλούσε για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, δεν έθετε προϋποθέσεις πώς θα επιτευθεί. Ε, αυτό αφού... Το 20% του εδάφου τη Ουκρανίας κατέχεται από ρωσικά στρατεύματα. Εν πάση έχουμε συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, ο Σι Τζίνπινγκ, ο πρόεδρο τη Κίνα, έστειλε τον Λι Χουί, έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη, ω ειδικό απεσταλμένο στην Ευρώπη. Ε, μετέβη στο Κίεβο, συνομίλησε με τον Υπουργό, Εξω... με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία ε, Μετέβη μετέβει στην ε, ε, Πολωνία μεταβαίνει, μετέβει και στην Μόσχα, στη Γερμανία, στη Γαλλία και προσπαθεί να, να βολιδοσκοπήσει τις κυβερνήσεις των χωρών που επισκέφτηκε για να επιστρέψει στην Κίνα και να προετοιμάσει ή να αναμορφώσει το σχέδιο των 12 σημείων. Όμως εκτός από αυτήν την πρωτοβουλία που δεν τη βλέπει με καλό μάτι η Ουάσκτον, και γιατί η Κίνα στέκεται στο πλευρό της Ρωσίας άρα δεν μπορεί να είναι ουδέτερη αλλά επιπλέον γιατί η Κίνα με την εμπλοκή της σε αυτή τη διαδικασία αυξάνει και το γεωπολιτικό της βάρος στο διεθνές σκηνικό. Έχουμε όμως και μια πρωτοβουλία από τις έξι χώρες της Αφρικής. Από τη Σενεγάλη, την Νότια Αφρική. Ο πρόεδρος της Σενεγάλης είναι ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης, ο τελευταίος πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης, αυτό είναι επικεφαλής. Έχουμε λοιπόν τη Σενεγάλη, την Αφρική, την Αίγυπτο, τη Ζάμπια, την Ουγκάντα και το Κονγκό. Αυτές οι έξι χώρες ε, ανέλαβαν πρωτοβουλία, επισκέπτονται τις αρχές Ιουνίου και το Κίεβο και την Μόσχα και ένας από τους λόγους πέραν της ειρήνης αυτής καθ' αυτής που εμπλέκονται είναι γιατί επηρεάζεται η Αφρικανική Ήπειρος ε, καθότι το πρόβλημα τη μεταφοράς των σιτερών από τα Ουκρανικά λιμάνια, αλλά και από τα Ρωσικά. Οι ρωσικέ εξαγωγέ έχουν και τα λιπάσματα, από τα οποία επηρεάζεται η αγροτική παραγωγή αυτών των χωρών, αλλά και τα σιτερά υπάρχουν πρόβλημα στις εξαγωγές. Ε, πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία να βολιδοσκοπήσουν τις δύο πρωτεύουσε για να δούμε αν ε, υπάρχει η πιθανότητα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η άλλη πρωτοβουλία είναι από τη Βραζιλία και από την Βενεζουέλα. Η Βραζιλία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, ανήκει στους BRICS, στις χώρες οι οποίες έχουν κάνει μια οικονομική ένωση. Ασκεί επιρροή στη Νότια Αμερική και στη Λατιν, Λατινική Αμερική. Και έχουμε και μια τέταρτη πρωτοβουλία, είναι η πρωτοβουλία του Βατικανού. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει ορίσει έναν καρδινάλιο να διεξάγει συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για την εξέβρεση λύση στο πρόβλημα. Τέλος, είναι και η προσπάθεια της Τουρκίας, η Τουρκία φιλόδοξη. Είναι γνωστό ότι έχει παρέμβει και βρέθηκε λύση ε, συμφωνία, η συμφωνία για τα σιτηρά υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη και μία ομάδα παρακολούθησης εφαρμογής συμφωνίας εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Ε, εξέφρασε ο Ερντογάν την ε, πρόθεσή του να διαμεσολαβήσει για την εξέβριση λύσης με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Άρα έχουμε θα έλεγα έναν πληθωρισμό πρωτοβουλειών για διαμεσολάβηση στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Ε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του Οργανισμού Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας. Ο Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία της Ρωσίας. Συμμετέχουν οι εξής χώρες, Ρωσία, Λευκορωσία, Αρμενία, Τατζικιστάν, Κυργιζία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν. Αυτές οι χώρες θα έλεγα ότι είναι το Ρωσικό ΝΑΤΟ. Ε, βλέπουμε εδώ το ε, έμβλημα της, ε, του Οργανισμού Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας. Ε, λειτουργεί περίπου όπως λειτουργεί και το ΝΑΤΟ. Είχαμε λοιπόν την σύνοδο των υπουργών άμυνας στο Μίνσκ. Εκεί ε, πρόεκυψε ένα πρόβλημα. Ο, ο πρόεδρος της ε, Αρμενίας, ε, δυσαρεστημένος από την ε, αδράνεια της Ρωσίας να ε, τηθασεύσει, να αναχαιτήσει την επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν ε, και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και στην... Ε, ίδια την Αρμενία έχουμε συνοριακά επεισόδια, έχουμε νεκρούς και επειδή με βάση τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει η Ρωσία, δεν έχει παρέμβει, γι' αυτό δεν έστειλε τον Υπουργό Άμυνας, ο Πασινιάν, στο Μίνσκ, ούτε καμία άλλη επιτροπή και μάλιστα είδαμε αρκετά δημοσιεύματα που μιλούν για πρόθεση της Αρμενίας να αποχωρήσει από τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας. Αυτά γίνονται τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πάρει πρωτοβουλία για να προσπεράσει τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί λύση στο πρόβλημα μεταξύ Αρμενίας και Ζερμαϊτζάν. κάλεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, του ηγέτε τη Αρμενία και του Αζερβαϊτζάν, είχε διμερείς συζητήσει πρώτα με τον Πασινιάν, μετά με τον Αλίεφ. Στη συνέχεια έγινε τριμερή και υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για ένα, ε, μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών που βρίσκεται επί ε, Πιθανότατα, αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, πιθανότατα θα έχουμε και το τέλος των εχθροπραξιών. Πάντως, έχει δημοσιευθεί η πρόθεση του Πασινιάν, του Πρωθυπουργού της Αρμενίας, να αναγνωρίσει ότι το, τον Αγκόρνο Καραβά, Καραμπάχ ως έδαφος του Αζερβαϊτζάν. Αυτό θα είναι μια τεράστια υποχώρηση της Αρμενίας. Πιθανόν είναι λογικό να ζητήσει εγγυήσει για την ασφάλεια των περίπου 150.000 Αρμενίων που ζουν στον θύλακα του Αγκόρνο Καραμπάχ. Πάντως, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η δυναμική επάνωδο στο προσκήνιο της Ρωσίας για να πάρει από τα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πιθανότητα, το ενδεχόμενο, να υπογραφεί ε, αυτή η συμφωνία υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλογές στην Τουρκία. Είναι γνωστό ότι στις ε, 14 Μαΐου έγιναν οι εκλογές στην ε, Τουρκία. Εκεί ε, ο Ερντογάν ανέτρεψε τα, ε, τις δημοσκοπήσεις οι δημοσκοπήσει έφερναν τον Κιλισδάραγλο να συγκεντρώνει το, ποσο, το, ποσοστό των 49, 49,5, 50 μέχρι και 51 της 100 και τον Ερντογάν να υπολείπεται κατά 4 ή 5 μονάδες. Και είδαμε το βράδυ της Κυριακής της 14ης 14 Μαΐου την, την πλήρη αντιστροφή. Δηλαδή 49,50% πήρε ο Ερντογάν και περίπου 45%, 4489 πήρε ο Κιλισνάρογλου. 5,17% πήρε ο Σινάνο Γαν. Ο Σινάνο Γαν είναι ένας ε, ακροδεξιός νεοναζί. Δεν είναι υπερβολή αυτός ο χαρακτηρισμός. Ε, είναι ρατσιστές Τούρκοι εθνικιστές, όπως οι νεοναζί, κάτι αντίστοιχο. Πήρε 5,17% όταν και αυτόν οι δημοσκοπήσεις δεν τον έδιναν πάνω από 1-2%. Δεν ήταν όμω μόνο αυτέ οι ανατροπέ. Ανατροπή ήταν και η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, που ξεπέρασε το 86% η συμμετοχή και μάλιστα συμμετοχή που ξεπέρασε ακόμα και το μέσο όρο της Τουρκίας στις σεισμόπλητες περιοχές που κανείς δεν μπορεί να το ε, ερμηνεύσει πώς είναι δυνατόν να ψήφισαν σε τέτοια ποσοστά που είναι για τη Δύση ε, πραγματικά δυσθεώρητα. Εν πάση περιπτώσει λέγονται και γράφονται διάφορα, εδώ βλέπουμε τον χάρτη, βλέπουμε τους, τους νομούς όπου επικράτησε το κόμμα του, με κόκκινο, είναι το κόμμα της, του Κιλιτσδάρογλου, με το ανοιχτό κίτρινο είναι το κόμμα της, του, του Ερντογάν, με το μπλε... Είναι το, το κόμμα το κουρδικό, βλέπουμε δηλαδή μία τριχοτομημένη ε, Τουρκία και τους νομούς Ατάλειας και Μερσίνας ε, με ελαφρό προβάδισμα του κ. ε, και βλέπουμε και την κατανομή των βουλευτών. 268 έδρες, ε, επί συνόλου 600 πήρε το κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το ΑΚΕΠ 50 έδρες το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, των γκρίζων λύκων, πέντε έδρες το κόμμα, νέο κόμμα της ευημερία ο γιος του Νεσμετίν Ερμπακάν, ο οποίος παρεμπιπτόντως δημοσίως δήλωνε ότι όσοι κάνουν εμβόλια θα βγάλουν ουρά. Και αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο με πέντε έδρες όπως βλέπουμε. Ε, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το κόμμα των Κεμαλιστών του Κυριστάρουλου, έχει 169 έδρες το καλό κόμμα 43 έδρες, το κόμμα της πράσινης ανάπτυξης των Κούρδων αναγκάστηκαν να αλλάξουν κόμμα γιατί ήταν υπό απογόρευση από το συνταγματικό δικαστήριο το ΧΑΝΤΕΠΕ, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών. Ίδρυσαν μέσα σε λίγες μέρες το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς, το οποίο πήρε 61 έδρες και το εργατικό κόμμα, ένα αριστερό κόμμα, πήρε 4 έδρες, κατέβηκε μαζί με το Πράσινο κόμμα. Αυτό είναι ο πολιτικό χάρτη για το κοινοβούλιο. Τώρα, εκεί το τουρκικό κράτο είχε να διαχειριστεί προ των εκλογών το εξής, την εξή πιθανότητα, το εξή σενάριο. Ότι αν εξελέγει το Κυριζνάρογλου, όπω έλεγαν οι δημοσκοπήσεις. Και αν αποκτούσε και τον έλεγχο του κοινοβουλίου, όπως έλεγαν οι δημοσκοπήσεις, θα είχαμε στην Τουρκία την εξής κατάσταση. Έναν πρόεδρο της Τουρκίας, της τουρκικής δημοκρατίας, Κούρδο και Αλεβίτη την καταγωγή, ο οποίος εξελέγει με τις ψήφους των Κούρδων. Το 10-12% που πήραν οι Κούρδοι. Χωρίς αυτό ήταν αδύνατο να εκλεγεί. Επίσης, θα είχαμε και την εξή πολιτική κατάσταση. Ότι τα επόμενα χρόνια, μέχρι τις επόμενες εκλογές, για να περάσει οποιοδήποτε νόμο ο Κιλισδάρολου και η κυβέρνησή του, έπρεπε να έχει την υποστήριξη των 65 βουλευτών Κούρδων και Αριστερών. Αυτή η κατάσταση ήταν απαγορευτική για το τουρκικό βαθύ κράτο. Το τουρκικό βαθύ κράτο θεώρησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί απειλή για το χαρακτήρα του τουρκικού κράτου και έτσι υπάρχουν πολλέ εκτιμήσει. Μιλάμε για εκτιμήσει. Μεθοδεύτηκε με διάφορους τρόπου. Θα τα δούμε αυτά στο μέλλον μετά τι εκλογέ του δευτέρου γύρου. Μεθοδεύτηκε η αντιστροφή των αποτελεσμάτων και τον ρόλο του ρυθμιστικού παράγοντα να τον πάρουν οι εθνικιστές αντί των Κούρδων. Γι' αυτό δόθηκε το 5% στο Σινάν όμως έγινε το εξής στο Μεσοδιάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Ο Σινάν ο οποίος υποστηρίχθηκε από, το, από τη συμμαχία ΆΤΑ, που βασικός συντελεστής αυτής της συμμαχίας ήταν το κόμμα της Νίκης, το Ζαφέρ Παρτισί του Ουμίτ Οσδάγ. Ο Συνάνογάν, λοιπόν αφού έκανε διαπραγματεύσεις αποφάσισε να στηρίξει τον ε, τα Ήπερδογκάν, ενώ ο Ουμίτ Οσδάγ, ο πρόεδρος του κόμματος που στήριξε τον Συνάνογαν, αποφάσισε να στηρίξει τον Κιλισδάρογλου. Έτσι οι εθνικιστές μιραστέντες μεταξύ του ενός και του άλλου κέρδισαν αυτή το ρόλο του ρυθμιστικού παράγοντα από τους κουρδούς οι οποίοι δεν διεκδικούσαν. Είχαν διασφαλίσει αυτόν τον ρόλο. Με τα αποτελέσματα που είδαμε έγινε και αυτή η ανατροπή και βρισκόμαστε στη δεύτερη Κυριακή. Σε λίγες ώρες θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως, είναι προφανές ότι ο Ερντογάν προηγείται και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο νικητής των εκλογών. Να πούμε δε ότι οι Κούρδοι που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μετά την εθνικιστική στροφή του Κιλισνάρουλου, δήλωσαν ότι εμένουν στην αρχική τους απόφαση για ανατροπή του Ερντογάν που ανατροπή του Ερντογάν σημαίνει στην ουσία συνέχιση της υποστήριξης των Κιλισνάρουλου. Ποια θα είναι η Τουρκία την επόμενη μέρα. Βασικά θα βάλουμε ως σενάριο εργασίας ότι ο Ερντογάν θα είναι πρόεδρος της ε, ε, τουρκικής δημοκρατίας. Όλοι ακόμα και το ίδιο το κόμμα του δέχεται ότι θα κληθεί να αντιμετωπίσει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα πάντως παρόλα αυτά η πιθανότητα να αλλάξει η ε, γεωπολιτική, ε, γεωπολιτική κατεύθυνση η Τουρκία είναι γνωστό ότι έχουμε μια ανακατεύθυνση από τη Δύση όπου ήταν ε, μονομερός προσανατολισμένη η Τουρκία μέχρι τον Ερτογάν και μάλιστα μέχρι το 2010 ο Ερτογάν μετά το 2010 και κυρίως μετά το πραξικόπημα του 2016 έχει αρχίσει και κάνει μια γεωπολιτική στροφή στρέφεται προς την Μόσχα, στην Τεχεράνη και στην Κίνα. Αυτό το άνοιγμα που έκανε σε, αυτήν την, σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις όλων των Τούρκων αναλυτών αυτό το άνοιγμα θα συνεχιστεί. Τα προβλήματα με το ΝΑΤΟ αλλά... Και τα προβλήματα που έχει η Τουρκία με τις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ ε, στη Συρία και τη στήριξη, λόγω της στήριξης που δίνουν στους Κούρτους στη Συρία, αυτά τα προβλήματα θα συνεχιστούν και πιθανότατα να οξυνθούν, να φτάσουν και σε επικίνδυνο για τη σχέση των δύο χωρών αδιέξοδο, ε, εάν η Τουρκία αποφασίσει να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση, και να ε, κτυπήσει, να διαλύσει τις δομές, τις κρατικές δομές που έχουν δημιουργήσει οι Κούρδοι στην Συρία, στην, πέραν του ρούτου του Εφράτη ποταμού ε, Βορειοανατολική Συρία. Ε, ασφαλώς το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα ή θα πρέπει να απασχολεί την Ελλάδα ποια θα είναι η επόμενη μέρα με τον Ερντογάν και πάλι στην εξουσία για τα επόμενα χρόνια, εάν είναι καλά ο άνθρωπος και εσύ μπορέσει να είναι τα επόμενα πέντε χρόνια στη θέση του ε, ποια θα είναι η σχέση της Τουρκίας με την Κύπρο και την Ελλάδα είναι γνωστό ότι στην Κύπρο ο Ερντογάν είναι αυτός που επιμένει στη λύση των δύο κρατών είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έκανε το σχέδιο του τρίτου ατύλα της κατάληψης δηλαδή της κλειστής πόλης του Ισαμοχώστου εκεί γίνονται πολύ επικίνδυνες ενέργειες, αγοραπολισίες και Ιδιοκτησιών, ελληνικών ιδιοκτησιών. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος διέταξε την βία εισβολή στην αποκριστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν, το, αυτή η κατάσταση είναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς πώς είναι δυνατόν να αλλάξει η πολιτική της ε, Τουρκίας στην Κύπρο όπως την περιγράψαμε. Όσον αφορά τα ε, ε, ελληνοτουρκικά, ε, ενδικτικές είναι οι δηλώσεις και του Μευλού Τσαβούσουλου και του ε, ΑΚΑΡ του Υπουργού Άμυνα, που δεν γίνονται για προεκλογικούς λόγους να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό που μιλούν και για νησιά και βραχονισίδες των οποίων το καθεστώς δεν είναι γνωστό, διεκδικούν δηλαδή νησιά στο Αιγαίο, αλλά αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας απασχολήσει είναι η συνεχόμενη πλέον αναφορά στην δίκαιη μοιρασιά του πλούτου του Αιγαίου, χωρίς παρακαλώ να καθορίζεται τι εστί πλούτος. Δεν μιλούν δηλαδή μόνο για τα ενεργειακά, μιλούν για όλο τον πλούτο του Αιγαίου. Και εδώ θα έλεγα ότι οι Έλληνες αξιωματούχοι, κυρίως κυβερνητικοί αξιωματούχοι, του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, θα πρέπει όταν μιλούν για τη μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία αντί να χρησιμοποιούν τον όρο θαλάσσιες ζώνες στον οποίο όρο συμπεριλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα καλό είναι να αναφέρονται στην μοναδική διαφορά που αναγράφεται στο, στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αυτή είναι η διαχρονική ελληνική θέση που λέει ότι μοναδική διαφορά που έχουμε να ρυθμίσουμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της εφαλοκρηπίδας. Όχι θαλάσσιες ζώνες, να μην το επαναλαμβάνετε γιατί όσο το επαναλαμβάνουν οι Έλληνες αξιωματούχοι και μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο, τόσο ε, αρχίζει και η φιλολογία να επικτείνεται για τις πρέσφες του Αιγαίου, δηλαδή να ρυθμιστεί μαζί με την, με την και την ΑΟΣ και τα χωρικά ύδατα και ο εναέριος χώρος φυσικά του Αιγαίου. Και ενώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη ε, αυτή η υπόθεση του τι είναι ο πλούτος του Αιγαίου, να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες 10 τουρκικά αλλιευτικά προσέγγισαν τη Μύκονο. Προφανώς όχι για διακοπές, άλλωστε εκεί υπάρχουν και κάποια προβλήματα με τις ακτές και τις εγκαταστάσεις το, 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 που, και πολυοδομικού χαρακτήρα προβλήματα εννοώ. εν είναι 10 τουρκικά αλλιευτικά τα οποία με την παρουσία τους εκεί εγγράφουν υποθήκες και όταν έρθει η στιγμή της δίκαιης μοιρασιάς του πλούτου του Αιγαίου, σε αυτόν θα συμπεριλαθεί και ο αλλιευτικός πλούτος του Αιγαίου. Και εδώ θα πρέπει να πω πάλι την, άποψη, την προσωπική άποψη, ότι κάποια στιγμή ό,τι κοιτάσματα υπάρχουν στο Αιγαίο, όταν αρχίσει η εκμετάλλευση και η άντλησή τους, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Όσα λεφτά και να βγουν, αυτά θα τελειώσουν. Ο αλλιευτικός πλούτος του Αιγαίου, αν σεβόμαστε το Αιγαίο, δεν θα τελειώσει ποτέ. Άρα έχει τεράστια σημασία ο αλλιευτικός πλούτος του Αιγαίου και αν πάμε σε κάποια ρύθμιση οριοθέτηση, να μην κάνουμε το λάθος που κάναμε με την Ιταλία και παραχωρήσαμε δικαιώματα αλλίευσης όχι μόνο στην αποκτιστική οικονομική ζώνη, ακόμα και εντό των χωρικών υδάτων μεταξύ 6 και 12 μιλίων, διότι όπω είναι γνωστό, επεκτείναμε τα χωρικά υδάτα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Ναι, να κλείσουμε την εκπομπή μα με την υπόθεση Μπελέρη. Είναι γνωστό ότι ο Έλληνα πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μισωτάκη τη δεκαετία του 90 είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα θα επιδιώξει να το καθεστώς που θα αποκτήσει το, το η Αλβανία για το Κωσυφοπαίδιο να αποκτήσει και η Ελλάδα για τη Βόρειο Ήπειρο. Βλέπουμε ότι το Κωσυφοπαίδιο έχει πάρει το δρόμο να αναγνωριστεί ως ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά η Βόρειο Ήπειρος, ο ελληνισμός της, Βόρει... της Βόρειο Ήπειρο, να δέχεται επιθέσεις. Είχαμε την δολοφονία του Γκούμα από όργανα του Αλβανικού κράτους, είχαμε τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα τον οποίο δυστυχώς τον δολοφόνησαν ηθικά και η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία, δυστυχώς. Είχαμε τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα λοιπόν και είχαμε πρόσφατα τις, την λαιλασία των ελληνικών περιουσιών στην, στο Δήμο της Χιμάρας. Εκεί είναι γνωστό ότι ο Δήμος Χιμάρας έχει 20 χιλιόμετρα ακτή σε ένα φιλέτο στο Ιόνιο Πέλαγος και ήδη τα 3 χιλιόμετρα έχουν λειλατιθεί από το Αλβανικό κράτος. Έχουν γίνει βίλες για χίλις, χίλιες, χίλια σπίτια πολυτελείας εκεί, τα οποία ε, έχουν, ε, οι ιδιοκτήτες τους είναι οι γνωστοί, δεν θέλω να πω ε, να, να, να ποιοι, αντιλαμβάνεται ο καθένας ποιοι είναι οι γνωστοί και ποιο είναι το επάγγελμα που ανθεί στη γειτονική χώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λοιπόν υπάρχουν τεράστια συμφέροντα εκεί και επειδή είχαμε εκλογέ ε, στη Χιμάρα, ο προηγούμενο δήμαρχο, ο κύριο Γκόρο, από τον οποίο ο κύριο Κοτζιά είχε αφαιρέσει την ελληνική υπηκότητα, ακριβώ γιατί ακολουθούσε μια ανθεληνική και αντιμειωνοτική πολιτική στη Χιμάρα, συνεργαζόμενο με του μαφιόζου που έχουν βάλει στο μάτι τα 20 χιλιόμετρα της ακτής της Χιμάρας. Τώρα λοιπόν, παραμονή των εκλογών, δύο μέρες πριν τις εκλογές, συνελήφθη ο Φρέντι Μπελέρη, ο υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος τελικά εξελέγει δήμαρχος της Χιμάρας, συνελήφθη για απόπειρα χρηματισμού ψηφοφόρων, που μέσω της απόπειρα θα έκανε και αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια παγίδα του τουρκικού κράτους και των συμμοριών που έχουν βάλει στο μάτι αυτό το φιλέτο της Χιμάρας. Το ζητούμενο είναι, ή μάλλον το θέμα είναι, ότι η Αλβανία δεν υπολογίζει την Ελλάδα και δεν φοβάται την αντίδραση της Ελλάδας. Είναι προφυλακισμένο ο Φρέντι Μπελέρη, αλλά και ο δικηγόρος του, ο οποίος μάλιστα ο δικηγόρος του έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Πριν από ένα χρόνο έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική απέναντι στο κράτος της Αλβανίας. Οι Αλβανοί που κατοικούν στην Ελλάδα συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία, έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική κοινωνία, είναι απολύτως ευπρόσδεκτοι και να μην εκλάβουν τις θέσεις αυτές ότι στρέφονται εναντίον τους, κάθε άλλο μάλιστα, δεν στρέφονται καν κατά του αλβανικού λαού. Πρέπει η Ελλάδα να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι του αλβανικού κράτους Υπάρχει η προοπτική Τη ε, ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία η Ελλάδα θα πρέπει να τα αξιολογήσει από την αρχή, ούτω ώστε να προστατέψουμε την ελληνική μειονότητα της Βορείου Υπήρου και να σταματήσει το αλβανικό κράτος να παίζει παιχνίδια στι πλάτες αυτών των Ελλήνων που κατοικούν δια, εδώ και χιλιετίε στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά. Δυστυχώ με αυτόν τον δυσάρεστο τρόπο φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή. μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλε και όλοι καλά. Γεια.